Για πρώτη φορά μετά την εισβολή του Ατήλα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη επίσημο υπόμνημα που ζητά πρώτα αναγνώριση ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κράτους και μετά διαπραγμάτευση για την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων κρατών. Επιβεβαίωσα την πλήρη υποστήριξή μας στο νέο όραμα λύσης της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο κρατών και όχι δύο κοινοτήτων. Η πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς και στο υπόμνημα που κατέθεσε είναι ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση της μορφής λύσης όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το χάσμα των θέσεων ως ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού ήταν εμφανές κατά την πρώτη ημέρα της άτυπης διάσκεψης στην Ευρωπαϊκή Έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως εμφανής είναι και η βαριά ατμόσφαιρα μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Μευλού Τσαβούσογλου μετά τη θυελλώδη συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Στην έξοδο του ξενοδοχείου, όπου δόθηκε το δείπνο και ενώ ο Νίκος Δένδιας περίμενε το αυτοκίνητο που θα τον παραλάμβανε, τον προσπέρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μία ματιά. Η ίδια εικόνα επαναλήθηκε και σήμερα το πρωί. Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι δεν ορίστηκε μεταξύ τους συνάντηση, ενώ και οι δύο συναντήθηκαν με άλλους ομολόγους τους που μετέχουν στην Πενταμερή. Το πρωί στην παρέμβασή του, ο Νίκος Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχιση της ουσιαστικής συμμετοχής της Κύπρου στη λήψη αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εξωτερικές παρεμβολές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, το πλαίσιο της οποίας πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το χάρτη του ΟΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, καθώς και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ρουμ-Yunan tarafının maksimalist politikaları hiçbir şekilde bir çözüme yanaşmadı.